Γεια σας, βρίσκομαι μαζί σας. Έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε βιντεάκι. Βρίσκομαι μαζί σας για να σας πω μερικές συμβουλές για fit σώμα. Τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Για ένα fit σώμα πρέπει να πίνουμε πολύ πολύ νερό, τουλάχιστον 8 ποτήρια την ημέρα. Γιατί? Το σώμα κάνει κατακράτηση και αυτή την κατακράτηση δεν πρέπει να την έχουμε στο σώμα μας. 8 ποτήρια νερό την ημέρα, γιατί και εκτός του άλλου κάνει καλό και στα νεφρά. Όπως λένε και οι γιατροί, κάνει πολύ καλό στα νεφρά, οπότε πρέπει να πίνουμε πάρα πολύ νερό. Και κάνει καλό και στην επιδέρμη και στο πρόσωπό μας και στο σώμα μας, γιατί υπάρχει υγρασία και δεν είναι αφυδατωμένο. Λοιπόν, πίνουμε πράσινο τσάι, Lipton Linea, 2 φορές την ημέρα, 1 φακελάκι σε κρύο νερό και το πίνουμε μετά από κάθε γεύμα. Μετά από το γεύμα μας που τρώμε. Είναι με κατεχίνες, είναι πολύ καλό, εγώ προτιμώ τον ανανά. Ο ανανάς είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ λιποδιαλυτικός, έχει ωραία γεύση και ακόμα και σε χυμό ο ανανάς, άμα το πίνετε, άμα πιείτε χυμό ανανά, μυρίζει και το σώμα σας ανανά. Ο ανανάς, έτσι. Λοιπόν, τώρα, ένα κολπάκι που πρέπει να κάνετε για το σώμα σας είναι, λοιπόν, ρουφάμε την κοιλιά προς τα μέσα, έτσι, για μερικά λεπτάκια, δευτερόλεπτα, έτσι, και εδώ βγαίνει το κόκαλο και το αφήνουμε για 5 λεπτάκια. Το τραβάμε, εισπνοή, εκνοή, εισπνοή, 5 λεπτάκια, εκνοή. Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε κοιλιακούς. Για τα άτομα που μερικά άτομα βαριούνται να κάνουν γυμναστική, έτσι, μπορούμε να κάνουμε αυτό το κολπάκι για 5 λεπτάκια. Εισπνοή, εκνοή. Κάθε μέρα από 5 λεπτάκια. Είστε στον καναπέ, κάντε το. Είστε πάλι όρθια, κάντε το. Λοιπόν, και να μου πείτε ύστερα τα αποτελέσματα. Λοιπόν, τώρα, τι δεν πρέπει να κάνουμε τώρα το καλοκαίρι και γενικά. Να μην καπνίζουμε. No smoking, το κάπνισμα θλάπτει σοβαρά την υγεία. Το κάπνισμα, τώρα που έχει ζέστη, μας πειράζει πιο πολύ από ότι το χειμώνα. Δεν μπορούμε να τρέξουμε, καταρχάς. Λαχανιάζουμε πολύ εύκολα. Υπάρχει γύρανση στο πρόσωπό μας και στο σώμα μας. Γιατί να υπάρχουν όμως όλα αυτά, μπορούμε να τα ελαττώσουμε. Φάτε μια τσίχλα. Μασίστε μια τσίχλα. Φάτε μια καραμέλα. Παίξτε ένα κομπολόι. Κάτι τέλος. Λοιπόν, δεν πίνουμε πολύ. Η μπύρα κάνει καλό στο μαλλί και στην πέψη. Αλλά η μπύρα έχει την ιδιότητα να φουσκώνει. Πίνοντας το καλοκαιράκι μπύρες, θα φουσκώσουμε. Με αποτέλεσμα η κοιλίτσα μας να μεγαλώσει και να στρογγυλοποιηθεί. Δεν το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, οπότε, πολύ νερό. Διατροφή φυσιολογική, πάντα κανονικές ποσότητες, χωρίς ψωμί όμως. Το ψωμί κάνει παχάκια. Δεν πρέπει να υπάρχουν παχάκια. Λοιπόν, άλλο,
που μπορούμε να κάνουμε τώρα το καλοκαίρι για να γυμναστούμε είναι να παίξουμε ρακέτες. Ρακέτες στην άμμο. Τάκα τούκα με τις ρακέτες. Μια χαρά γυμναστική κάνουμε. Και είναι πιο δύσκολο στην παραλία, παρότι άμα πάτε σε ένα όμιλο που παίζουν ρακέτες. Τέλος, να περπατάμε πολύ. Περπατώντας, σφίγγει το σώμα. Σφίγγει το σώμα, η γλούτη, η μύρη. Να περπατάτε. Είναι και καλό για την υγεία. Λοιπόν, αυτές τις συμβουλές είχα να σας δώσω. Μην ξεχάσετε το Lipton Linea, το τσάι ανανά. Μην ξεχάσετε χυμό ανανά, για να μυρίζει ωραία το σώμα σας. Και να περάσετε πολύ όμορφα τώρα το καλοκαίρι. Πάρα πολύ όμορφα. Με Lipton Linea, πολύ νερό, πολύ άσκηση. Και μην ξεχνάτε να χορεύετε. Ο χορός είναι η καλύτερη άσκηση. Σας αγαπώ. Σας φιλώ.